Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για την επέκταση των στρατιωτικών αμερικάνικων βάσεων είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα και το λαό μας και απαιτούμε να αποσυρθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη βρώμικη δουλειά. Άνοιξε το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναβάθμισε τη βάση της Ούδας και πρόσθεσε τις βάσεις ντρόουν στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την προώθηση νατοϊκών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη και την περικύκλωση της Ρωσίας. Η Νέα Δημοκρατία τις κατοχυρώνει με νόμο και πάει πάρα πέρα. Παραχωρεί στους Αμερικανούς όσες βάσεις θέλουν σε εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία. Μετατρέπεται τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο. Βάζεται τις ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία των εγκληματικών σχεδίων του ΝΑΤΟ, υπονομεύοντας την αποστολή τους. Ποιος μπορεί να τα ψηφίσει αυτά? Η προειδοποίηση της Ρωσίας και του Ιράν πως θα χτυπήσουν με πυράβλους αμερικάνικες βάσεις αν τεθεί ζήτημα ασφάλειας των χωρών τους έχει σημάνει συναγερμό. Υπάρχει οδυνηρή πυρά. Η Σούδα χρησιμοποιήθηκε στους υπεριαλιστικούς πολέμους στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη. Στοχοποιείται το λαό. Εξετάζεται ακόμα και την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον Άραξο. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 15 υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει τις πολεμικές υποδομές, στρατιωτικοποιεί τα σώματα ασφαλείας και προετοιμάζει το στρατό για την καταστολή διαδηλώσεων. Ελληνική φρεγάτα θα ενταχθεί στη δύναμη υποστήριξης του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Τώρα ετοιμάζεται η κυβέρνηση να στείλει στη Λιβύη αλλά και στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, στρατιωτικές δυνάμεις. Δουλεύεται στα κρυφά για να μεταφερθεί στη στοιχεία πυράβλων Πάτριων και το ανάλογο στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σας καταγγέλει δημόσια. Οι κυβερνητικές κινήσεις με ευρωατλαντική προτροπή εμπλέκουν τη χώρα σε πολεμικές αναμετρήσεις και τα περί συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές με την κάλυψη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΗΕ είναι αστεία προσχήματα. Έχετε αποκαλυφθεί. Ο κύριος Τσίπρας αποκάλεσε διαβολικά καλό τον Τραμπ και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως η κυβέρνηση είναι προβλέψιμη και αξιόπιστο σύμμαχος στον ΗΠΑ. Διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε αναλάβει μεγάλες δεσμεύσεις. Παίζετε το αισχρό παιχνίδι των ανταλλαγμάτων και ρίχνετε τη χώρα στη φωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη βρώμικη δουλειά. Οι βάσεις που δημιούργησε έχουν μπει σε λειτουργία και τώρα καιροσκοπικά μιλάει για προσωρινή αναστολή της ψήφισης της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν θέση κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Ποιον κοροϊδεύετε? Οι Αμερικανοί είναι αδίσταχτοι. Θέλουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, στο δυτικό όπως λένε στρατόπεδο, μακριά από τη ρώσικη επιρροή και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να το πετύχουν. Η πολιτική σας είναι επικίνδυνη και η πραγματικότητα σκληρή. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και την Κίνα οξύνονται. Στο οικονομικό και στρατιωτικό πεδίο και αυτό εκδηλώνεται πολύμορφα στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται με τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τα δίκτυα όπως αυτό του G5. Γίνονται πόλεμοι για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και αγωγών. Η αμερικάνικη επίθεση στο Ιράκ, η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανή και η ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή διαμορφώνουν όρους για γενικευμένες πολεμικές συγκρούσεις. Και ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα δικαιολόγησε την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ιράκ
και τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματιούχου. Τα δίνετε όλα στους αμερικονατοϊκούς εκτελεστές. Ο λαός μας όμως δεν ξεχνάει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ έχουν εγκληματικές ευθύνες για την επιβολή της στρατιωτικής δικτακτορίας στην Ελλάδα, το πραξικόπημα στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και κατοχή. Και σήμερα δουλεύουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες διχοτομικές λύσεις, όπως με το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004. Ληστεύετε τους εργαζόμενους, υποστηρίζετε πως δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς, τις συντάξεις, την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και δίνετε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Η καπιταλιστική ανάπτυξη και η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο συναντιόνται με τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των οικονομικών ομίλων και τη συμμετοχή της χώρας σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η στρατηγική του καλού παιδιού των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας έχει χρεοκοπήσει. Η Τουρκία είναι νατοϊκή δύναμη και η αστική της τάξη σε ανταγωνισμό με την ελληνική διεκδικεί τα συμφέροντά της, προβάλλει ισχύ, κλιμακώνει την επιθετικότητά της. Ως νατοϊκή δύναμη και στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία έχει οικονομικές στρατιωτικές σχέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, προκαλεί στην περιοχή, αξιοποιώντας και την άθλια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Με αυτές τις πλάτες γκριζάρει το Αιγαίο, υποστηρίζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, οργώνει με γεωτρήσεις την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και αυτές τις μέρες το οικόπεδο 8 και υπέγραψε τη συμφωνία με το δωτό πρόεδρο της Λιβύης Σάραντς, που είναι προϊόν του νατοϊκού πολέμου που διέλυσε τη χώρα. Τρέχετε, κύριοι της κυβέρνησης, και δεν φτάνετε. Πατάτε σε σάπιες συμμαχίες, όπως αυτές με το Ισραήλ, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Χρήσατε το Χαφτάρ, που είναι συνυπεύθυνος για το δράμα της Λιβύης και παίζει σε όλα τα ταμπλό. Ως εκπρόσωπο της Ελλάδας στη διάσκεψη του Βερολίνου για να εκφράσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θέλατε όλοι σας εκπροσώπηση στο Βερολίνο, γιατί η αστική τάξη διεκδικεί μερίδιο της Λίας στη Λιβύη, αλλά οι σύμμαχοί σας δεν σας υπολόγισαν, γιατί κρίνονται εκεί γενικότερης εμβέλειας διευθετήσεις στην περιοχή και δεν τους καίγεται καρφί για την απαράδεκτη συμφωνία Ερντογάν-Σάραντς για τις θαλάσσιες ζώνες. Η απόφαση της διάσκεψης του Βερολίνου αποτελεί ένα ακόμη χαστούκι στις αυταπάτες για το ρόλο των υπεριαλιστών. Οι νατοϊκοί που βομβάρδισαν τη Λιβύη δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πραγματική ειρήνη. Οι ευχές για εκεχηρία, τήρηση του εμπάργκο όπλων και μη επέμβαση, όπως λένε, ξένων δυνάμεων δεν μπορούν να αναχαιτήσουν ή να αναιρέσουν τις αιτίες της σύγκρουσης, δηλαδή τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Κυρίες και κύριοι, οι Αμερικανοί είναι κυνικοί. Σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο σύμβουλος ασφαλείας του Τραμπ Μπράιεν κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει τι? Να διαχειριστεί τις σχέσεις με την Άγκυρα με τρόπο που δεν θα πλήξει το ΝΑΤΟ. Η αλήθεια είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σας παροτρύνουν να τα βρείτε με τον Ερντογάν πάση θυσία για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με μοιρασιά που καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα και θα οδηγήσει σε όξυνση των αντιπαραθέσεων. Στο έδαφος αυτό επαναφέρατε τη θέση για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης και σας ρωτάμε τι θα περιέχει το συνυποσχετικό που θα διαμορφώσουν οι δύο πλευρές. Η Τουρκία θα υποστηρίξει τις γκρίζες ζώνες, την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας
τι θα κάνετε. Πρέπει να πείτε την αλήθεια στο λαό. Η κυβέρνηση ακολουθεί τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ και παίζει με τον αγωγό EastMed. Αλλά ο αγωγός αυτός υπηρετεί τα συμφέροντα των ενεργειακών κολοσσών. Ο λαός μας θα συνεχίσει να ζει στην ενεργειακή φτώχεια και θα μπει σε νέους κινδύνους. Σπασμωδικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των απαράδεκτων διεκδικήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο περιπλέκουν την κατάσταση. Ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων από το ρώσικο φυσικό αέριο εμπλέκουν τη χώρα πιο βαθιά στον ενεργειακό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και τη Γερμανία. Αδυσόπιτη αντιπαράθεση. Τη μια μέρα πανηγυρίζατε για τον EastMed και την επόμενη Τουρκία με τη Ρωσία πραγματοποίησαν τα εγγένεια του αγωγού Turk Stream. Το σύστημα που υπηρετείτε έχει σαπίσει. Ο καπιταλισμός γεννά ανταγωνισμούς, πολέμους, κρίσεις, φτώχεια και προσφυγιά. Τα περί εθνικής συνένεσης και ομοψυχίας είναι συνθήματα υποταγής στα μεγάλα συμφέροντα και τις υπεριαλιστικές ενώσεις για να διαιωνίζεται η καπιταλιστική βαρβαρότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική και δείχνει στους εργαζόμενους το δρόμο που αντιστοιχεί στα συμφέροντά τους. Η εργατική τάξη, οι πολλοί στην εξουσία, αφέντες στον πλούτο που παράγουν, κοινή πάλι του λαού μας με τον τουρκικό, με τον κυπριακό λαό, με τους λαούς της περιοχής και αμοιβαία επωφελής σχέσεις. Εκατοντάδες μαζικοί φορείς απαιτούν την ακύρωση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας. Οργανώνουν μεγάλες κινητοποιήσεις την ημέρα που θα ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής αυτό το κατασκεύασμα και οι αγώνες θα συνεχιστούν για να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξυλωθούν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις από τη χώρα μας, να αποδεσμευτεί από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσει η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ.